αποδειχθήκατε ο πιο ακατάλληλος και φοβάμαι επικίνδυνος για το εθνικό συμφέρον. Δώσατε αυτό που κανένας πρωθυπουργός μέχρι σήμερα δεν παραχώρησε. Διαπραγματευθήκατε χωρίς εθνική γραμμή, προκαλώντας εσείς ο ίδιος πόλωση και νέο διχασμό. Επιχειρήσατε να χρησιμοποιήσετε την υπόθεση αυτή ως όχημα για τις κομματικές σας επιδιώξεις και για την επίθεση εναντίον κομμάτων. Καταφέρατε λίγο ησυχία, παρακαλώ πολύ. Με μία κίνηση. Εθνική παραχώρηση, διχασμό στον ελληνικό λαό και πλήγμα κατά του κοινοβουλευτισμού. Σήμερα εδώ στη Βουλή, εμείς λέμε ένα νέο όχι. Λέμε όχι στην κύρωση του πρωτοκόλλου για την είσοδο στο ΝΑΤΟ και αυτό το νέο όχι είναι ένα όχι στους απαράδεκτους όρους και τις εθνικές υποχωρήσεις που συνοδεύουν την ένταξη των Σκοπίων μέσω της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτό είναι και το νόημα της δικής μας ψήφου. Κύριε Πρωθυπουργέ, δώστε τέλος στην παρακμή. Δώστε τέλος στον εκφυλισμό της πολιτικής ζωής. Ένα πράγμα μπορείτε να κάνετε και κάντε το σήμερα. Ορίστε την ημερομηνία των εκλογών για να απαλλαγεί επιτέλους ο τόπος από εσάς. Θέλω βέβαια εδώ να τονίσω ότι η χώρα δεν έχει ανάγκη από δοκιμάζοντας τον απερχόμενο πρωθυπουργό να επιλέξει έναν επίδοξο αντικαταστάτη που δεν μπαίνει καν στον κόπο να παρουσιάσει μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη διακυβέρνηση του τόπου, απλώς περιμένει το πράγμα να του έρθει ως όριμο φρούτο και κάνει και κάτι περισσότερο. Παρακαλεί να ολοκληρώσει αυτή η κυβέρνηση τις συμφωνίες υποταγής, έτσι ώστε να μπορέσει να καθίσει αναβαυτικά πάνω σε αυτές και να συνεχίσει τη διαχείριση της ίδιας ακριβώς πολιτικής. Η ιδεολογική ταυτότητα της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το πολιτικό της στίγμα σε αυτόν τον τόπο είναι πάρα πολύ γνωστό, είναι βαθιά συντηρητικό, είναι για μας ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος, έχει τεράστιες ευθύνες για την κρίση και τα μνημόνια και πια δεν το λέμε μόνο εμείς. Μόλις εχθές άνοιξε το στόμα του και ο κύριος Μάνος και μίλησε για τις ευθύνες της κυβέρνησης Καραμαλή για τη χρεοκοπία του τόπου. Η κυβέρνηση βέβαια ακόμα αρνείται να γίνει εξεταστική για την οικονομία για να δούμε ποιος πραγματικά έχει ευθύνη που οδηγήθηκε αυτή η χώρα στα μνημόνια και στην κρίση, γιατί είναι γνωστή η σχέση και η δεξιά συνιστόσα, η καραμαλική συνιστόσα της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και το πώς το ένα χέρι είναι ήδη τ' άλλο.